Ο κύριος Βασίλης Δερμιτζάκης εδώ από τα Καλέσα, κάτοικος, έχει αυτό την περιουσία του εδώ στο συγκεκριμένο δρόμο, εδώ στον Καλεσανό Λαγκό, να μας πει και αυτός για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ οι αγρότες. Κύριε Βασίλη. Έχω ένα σπίτι εδώ, μια αγρικία. Την περιουσία μου όλη είναι γύρω στο σημείο αυτό, είναι στον ποταμό, στον Καλεσανό Λαγκό. Και εδώ και δεκαετίες υποφέρομαι από τον δρόμο που έχουμε. Απαξιεί η κάτωτε δημαρχία να φέρει εδώ να μας φτιάξει τον δρόμο. Απλώς ένα μικρό μπάλωμα, ένα μεγάλο μπάλωμα ή και τίποτα. Ζήτησα από τον κύριο, από τον δήμαρχο, τον κύριο Μποκέα, ραντεβού από τον Ιούνιο. Δεν ξέρω αν έπρεπε να κάνω έγγραφε με πρωτόκολλο αίτηση. Ζήτησα από τη γραμματέα και μου είπε θα το κάνουμε, αλλά θα μην πιέζει ο δήμαρχος να καθυστερήσουμε λίγο. Περίμενα μέχρι τον Αύγουστο. Δεν με ειδοποίησα τον Αύγουστο το τηλέφωνο ξανά. Μου είπε, ξέρεις, πιέζεται. Λέω, μα πιέζεται συνέχεια. Έχουν περάσει 2-3 μήνες τώρα, περίπου 3 μήνες. Χθες της είπα ότι θέλω να έρθω να μιλήσω με τον Δήμαρχο και θα έρθω αύριο, σήμερα Πέμπτη, να μιλήσω με τον Δήμαρχο. Λέει, μα δεν είσαι ραντεβού. Λέω, θα βρεις ραντεβού γιατί πρέπει να μιλήσουμε. Λέει, θα μιλήσω με τον Δήμαρχο και θα σε πάρω τηλέφωνο σου πω το ραντεβού σου. Τηλέφωνο δεν με πήραν. Δηλαδή δεν μου αρέσει να με κοροϊδεύουν. Να μου πούνε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι, το καταλάβω. Αλλά να κοροϊδεύουν ολόκληρη δημοτική αρχή, δημοτικοί σύμβουλοι και άρχοντες, κάνανε δρόμους στα Καλέσα φέτος. Δυστυχώς κάνανε άλλοι 5 αγρότες περιοχή που τους ξέρω τις περιοχές, άλλοι με ίσιο δρόμο, που το Αιγαίες μόνο. Έχουμε και σε άλλα σημεία επικινδυνότητα δρόμων. Αγροτικά. Δεν ζητάμε εκεί να μας κάνουν κάτι. Πάμε στις καλές μέρες να μαζέψουμε τις ελιές μας και να κάνουμε τις δουλειές μας. Εδώ κύριε Βασίλη, συγγνώμη, πόσα άτομα εξυπηρετούνται από αυτόν τον δρόμο που είμαστε τώρα? Είμαστε μετρημένοι 56. 56 ιδιοκτήτες. Ιδιοκτήτες. Είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια των Καλεσών. Και τι ζητάτε συγκεκριμένα από το Δήμο από εδώ? Ζητάμε να φτιάξει τον δρόμο. Είμαστε τρία σπίτια εδώ, τρεις αγρικίες. Η δική μου, του Κασαπάκη του Μανώλη και του Καταπότη του Πνευμονολόγου. Εδώ δίπλα-δίπλα είμαστε όλοι. Και έρχομαστε όλοι εδώ. Άρα λοιπόν ζητάτε να πέσουν μπετά εδώ στον δρόμο για να είναι εύκολη διάβαση. Να είναι εύκολη διάβαση. Και το χειμώνα ειδικά. Και το χειμώνα, πολλές φορές έχω έρθει και ο ποταμός είναι χίλια με χίλια. Γιατί βρέχει πολύ στον κουρσόνα και τα λοιπά, κατεβάζουν χιόνια, το κουδούνι. Και περνάω και λέω θα περάσω ή θα με τον πάρει τα μάξια και θα υποχωρήσει ο δρόμος. Είναι πράγματα, να μου πείτε, δεν υποχωρεί ο δρόμος. Και τα δέντρα, τα πευκόδεντρα στο Ηράκλειο δεν πέφτανε. Αλλά έπεσε ένα, σκότωσε έναν άνθρωπο. Και σήμερα, εχθές κόβανε όλα τα επικίνδυνα δέντρα. Περιμένανε να σκοτωθεί ένας άνθρωπος για να κοπούν τα επικίνδυνα δέντρα. Άρα και εδώ περιμένουν να γίνει ένα δυστύχημα για να λάβουν μέτρα. Δυστυχώς αυτός είναι ο Δήμος μας.